Η ερώτησή σας είναι ιδιαίτερα εύστοχη. Και το ρήμα που χρησιμοποιήσατε, τι παίζετε, ή θα μπορούσαμε να πούμε τι μαγειρεύετε, είναι πολύ σωστά διατυπωμένο στην πρότασή σας και στο ερώτημά σας. Και εγώ το επεκτείνω και ερωτώ, τι παίζετε στο στρατόπεδο και στο λιμάνι. Εμείς οι Κορίνθοι οφείλουμε να επιλέξουμε, οι απλοί πολίτες, που δεν ασχολούμαστε με τα κοινά ενεργώς και καθημερινώς, που δεν έχουμε προοπτικές να είμαστε υποψήφοι ή να διεκδικήσουμε θόκους και θρόνους, διερωτώμεθα τι θέλουμε και τι θέλουν οι άρχοντες. Να γίνει η Κόρινθος δραπετσόνα ή να γίνει ναύπλιο. Στο χέρι μας είναι να επιλέξουμε. Και μιας που με ρωτάτε πρώτα για το στρατόπεδο, εγώ λέω τα εξής απλά, που ήταν η διαπίστωση του μέσου Κορινθίου πολίτη από την πρώτη στιγμή. Πολύ φασαρία έγινε για ένα θέμα πολύ απλό, στο οποίο συμφωνούσαμε όλοι, ότι δεν πρέπει να υπάρξει στρατόπεδο κράτησης ή συγκέντρωσης, αν προτιμάτε, μέσα στην πόλη της Κορίνθου. Μήπως τώρα άλλαξε κάτι και εξυπηρετούνται κάποια συμφέροντα με την λειτουργία αυτού του στρατοπέδου στην Κόρινθο? Διότι το στρατόπεδο ως στρατιωτική μονάδα είναι τελειωμένο. Είναι πολιτική βούλησης να λύξει αυτό το θέμα. Είτε μας αρέσει, είτε δεν μας αρέσει. Από εκεί και πέρα, τι θα κάνουμε αυτόν τον θαυμάσιο χώρο που είναι ένα μπαλκόνι της Κορινθίας με την τόση έκταση και τα τόσα χωροταξικά προσόντα? Θα το κάνουμε κέντρο κράτησης για να ωφελούνται κάποιοι? Θα το κάνουμε πολυκαταστήματα τύπου μολ για να ωφεληθούν κάποιοι άλλοι? Ή θα δούμε μία πνοή για την Κόρινθο, ένα πάρκο, ένα διοικητήριο ή έναν συνδυασμό? Οι θέσεις των περισσότερων Κορινθίων είναι αυτή η τελευταία. Οι θέσεις κάποιων ελαχίστων είναι διαφορετικοί. Τώρα πρέπει να κριθεί και όλοι να πάρουν τη θέση τους, τι θέλουν να γίνει το στρατόπεδο μετά την επικείμενη απομάκρυνση και των τελευταίων στρατιωτών. Από την απάντηση που θα δώσουν οι προύχοντες και οι άρχοντες αυτού του τόπου θα εξαρτηθεί και η θέση των πολιτών απέναντί τους και σήμερα και αύριο. Επειδή στην αρχή μιλήσατε για το λιμάνι, πέστε μας για το λιμάνι τη γνώμη σας. Μα το λιμάνι είναι το δεύτερο χρονολογικά θέμα που θα προκύψει και θα κληθούν οι Κορίνθοι να το αντιμετωπίσουν, αλλά αξιολογικά είναι το πρώτο. Διότι αν θέλουμε μια Κόρινθο η οποία να είναι απέναντι στο λουτράκι, και το λέω συμβολικά και παραστατικά, δηλαδή μια Κόρινθο με τα χαρακτηριστικά του Λουτρακίου, του Ξυλοκάστρου και των τουριστικών περιοχών του νομού, και με δεδομένο ότι ο τουρισμός είναι πλέον η μοναδική βαριά βιομηχανία της χώρας, πρέπει το λιμάνι να το διατηρήσουμε ως τουριστικό. Αν κάποια συμφέροντα θέλουν να φτιάξουν προβλήτες, θέλουν να γίνει εμπορικό, θέλουν να έρχονται εμπορεύματα, να τα φορτώνουν σε κάποιες εκατοντάδες νταλίκες που θα περιμένουν τα πλοία, να γίνει διαμετακομιστικό κέντρο ο Άγιος Νικόλαος και η Ποσειδονία, και να καταντήσει η Κόρινθος να γίνει δραπετσόνα και κάτι χειρότερο, προφανώς, τότε νομίζω ότι οι άνθρωποι που κάνουν αυτές τις επιλογές δεν θα πρέπει να φαντάζονται ότι εκπροσωπούν την βούληση του μέσου όρου των Κορινθίων πολιτών. Εμείς δεν θέλουμε την υποβάθμιση του τόπου μας και μάλιστα δεν την θέλουμε μεθοδευμένη. Αυτό και μας στενοχωρεί και μας εξοργίζει, δεδομένου ότι με νόμο της πολιτείας τα λιμενικά ταμεία έφυγαν πάλι από τους δήμους και πήγαν πάλι στο δημόσιο, εάν και εφόσον οι δήμοι δεν τα αξιοποίησαν, δεν τα λειτουργήσαν και δεν τα εκμεταλλεύθηκαν. Και το θέμα είναι, γιατί η πολιτεία κινείται προς αυτή την κατεύθυνση? Η τοπική αυτοδιοίκηση έχει πάρα πολλές αρμοδιότητες και λίγους πόρους.
Γιατί να χάσει αυτή την κρίσιμη αρμοδιότητα των λιμενικών ταμείων, τι μεθοδεύεται, τι οργανώνεται και τι μαγειρεύεται. Και αν μεν η πολιτεία έχει τους στόχους της να γεμίσει τον Κορινθιακό με εμπορικά πλοία και να υποβαθμίσει την Κόρινθο και κάθε άλλη πόλη η οποία μπορεί να εξυπηρετήσει την Αθήνα και τον Πειραιά, αυτό ας πούμε ότι είναι δικαίωμα και επιλογή και στρατηγική της πολιτείας. Εμείς όμως οι Κορίνθοι, όπως διαμαρτυρηθήκαμε για το κέντρο κράτησης στο στρατόπεδο, δεν θα πρέπει από τώρα να είμαστε κάθετα αντίθετοι σε αυτό το οποίο μεθοδεύεται, αλλά και να το εκδηλώσουν όσοι είναι σήμερα στα κοινά πράγματα και όσοι ενδιαφέρονται να είναι αύριο στα κοινά πράγματα. Θέτω αυτά τα ερωτήματα και φαντάζομαι όλοι μας περιμένουμε απαντήσεις.